Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πόσο απλά μπορούμε να μπλοκάρουμε κάποιον ώστε να μην μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας είτε μέσω του Google Plus, είτε μέσω του Gmail, είτε μέσω του Google Hangouts. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και σας την παραθέτω μόλις τώρα. Ερχόμαστε στο προφίλ που δεν θέλουμε να μας ενοχλεί. Είμαστε στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη. Στα δεξιά θα δούμε ένα μικρό εικονίδιο με τρεις τελείες, τρεις κουκίδες, όπως σας βολεύει. Αφού κάνουμε κλικ πάνω, έχουμε την επιλογή αποκλεισμό προφίλ, σύγαση προφίλ και αναφορά κατάχρησης. Με τον αποκλεισμό προφίλ μας ενημερώνει ότι αν αποκλειστεί θα γίνει απόκρυψη του περιεχομένου του χρήστη, δεν θα μπορεί από αυτούς τους κύκλους να συμμετέχει σε εμάς και να βλέπει τις αναρτήσεις μας. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Πατάμε αποκλεισμό και το προφίλ, όπως μας ενημερώνει κάτω αριστερά, έχει αποκλειστεί. Όμως ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του email και να μας ενοχλήσει και εκεί. Λοιπόν, υπάρχει και εδώ λύση. Ανοίγουμε ένα εκάστοτε email, ερχόμαστε στα δεξιά, στο εικονίδιο εδώ, κάνουμε κλικ και έχουμε τις εξής επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να κάνουμε αποκλεισμός αποστολέα. Μας ενημερώνει ότι τα μελλοντικά μηνύματα, όπως παράδειγμα του LinkedIn τώρα, τυχαίο email, θα επισημαίνονται ως ανεπιθύμητα. Ουσιαστικά θα έρχεται το email, αλλά θα το στέλνει απευθείας στα ανεπιθύμητα. Εάν θέλουμε να το στέλνουμε κατευθείαν στον κάδο απορριμμάτων, δηλαδή κατευθείαν στα σκουπίδια για να μην το βλέπουμε καθόλου, πρέπει να έρθουμε πάλι εδώ δεξιά, να πατήσουμε την επιλογή φιλτράρισμα παρόμοιων μηνυμάτων, μας εμφανίζει το email που μας ενοχλεί, στα δεξιά κάτω επιλέγουμε το δημιουργία φίλτρου με αυτή την αναζήτηση. Εδώ λοιπόν επιλέγουμε την διαγραφή, εφαρμογή του φίλτρου σε μία συνομιλία ποντιστικής στα κριτήρια πίσης, αφού εντόπισε ότι υπάρχει και μία άλλη συνομιλία, εφόσον έχετε και με κάποιον χρήστη κάτι τέτοιο το επιλέγετε, δηλαδή ουσιαστικά σας εμφανίζει κάτι σαν Hangouts ή κάτι αντίστοιχο, πατάτε δημιουργία φίλτρου και όπως βλέπετε οποιοδήποτε μήνυμα σας έρχεται θα πηγαίνει κατευθείαν στα σκουπίδια. Και έτσι οριστικά δεν μπορεί να σας ξαναενοχλήσει ο χρήστης μέσω του Gmail, καθώς τα μηνύματα θα πηγαίνουν αυτόματα στον κάδο απορριμμάτων. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμα παρουσίαση, μείνετε συντονισμένοι και για τις επόμενες παρουσίασεις.